Ωραίες, μας έβαλε τα γυαλιά ο Guardian πάντως. Να πηγαίνει ο Guardian και να μην έχουμε πάει εμείς. Εγώ δεν έχω πάει. Θέλω όμως. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Στόλισε κανένα σας ρε παιδιά εκτός από εδώ το πλατό. Εγώ στόλισε. Μπράβο ρε Λένη. Πριν τη 30 Νοέμβρη πάντα. Ό,τι πέσει Σαββατοκύριακο ήταν η μέρα μας εχθές και είχε πολύ λίγο καιρό. Και είναι μια μέρα που ούτως ή άλλως πάντα μαζεύουμε εκτός από την οικογένεια και άλλα παιδιά, φίλους των παιδιών κτλ. Γενικώς να υπάρχει έτσι κατάσταση. Τώρα μην ξαναρωτήσετε ποιο στολίζει το σπίτι στο δέντρο μου. Όχι, αλλά ένα στολιδάκι το βάζουμε όλα και τα παιδιά και που έρχονται στο σπίτι. Ναι. Χαίρονται. Μπράβο. Όχι μόνο τα δικά μας. Χαίρονται πάρα πολύ αυτό τον περιβόητο στολισμό στο δικό μας σπίτι του δέντρου. Πρώτον, γιατί είναι μεγάλο το δέντρο. Δεύτερον, γιατί μετά από τόσα χρόνια που στολίζω από τότε που ήμουν ελεύθερο κορίτσι, καταλαβαίνετε πόσα στολίδια έχω. Η χαρά των παιδιών να ανεβαίνουν στα μικρά αυτά τα καλίτσες τις μικρές και να βάζει το καθένα όπου θέλει στο λιδάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Τι να παίζουν μόνο χριστουγεννιάτικα και να βάζουν. Δεν ανέβασα καμιά φωτογραφία, αλήθεια είναι. Ναι, τι γίνεται. Γιατί το διαλύσαμε πολύ αργά και έπεσα λιπόθυμη. Είπα δεν αντέχω άλλο. Όλη μέρα μαγείρευα. Σε καταλαβαίνω. Και έτρωγα βέβαια, δεν το είπα, αλλά εννοείται, με ξέρετε ότι αν μου αρέσει το φαΐ, και σίγουρα το δικό μου μου αρέσει πάντα, γιατί είναι πάνω στις γεύσεις μου, εννοείται ότι τρώω. Τρώνε και οι άλλοι. Α, και πέρασε ευχάριστα η μέρα μας. Εσείς τι κάνατε, εσύ είχε στολίσει. Εγώ περίμενα να στολίσεις. Εμείς δεν στολίσαμε. Κάναμε βόλτες με το γιο μου στην στολισμένη Αθήνα όμως και στο Λυκαβιτό, που έχει αρχίσει και στολίζεται και η Αθήνα και ήταν στο Σούρουπο πάνω και ήταν εκπληκτική η βόλτα αυτή. Και κάναμε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο. Πότε περιμένεις να στολίσεις? Το άλλο Σαββατοκύριακο. Την Πέμπτη. Εσείς οι ελεύθεροι, το ζεύγαρο που θυμόμουν και εγώ τα πάλε ποτέ που βάζα τα κόκκινα φορέματα και πήγαινα να στολίσω στο σπίτι του. Πες μου κι άλλα! Άσε με να τώρα. Από μέσα. Αν το βάλεις και τώρα το κόκκινο φόρεμα. Μαράει καλά. Τώρα. Να μου πει αυτό. Πού πας, ντοματούλα. Τι τύχηκε σήμερα. Έτσι θα μου πει. Αχ, τότε όχι, βέβαια, μωρέ, βέβαια. Σταμάτα. Πήγαινα τότε με γλυκά, με στολίδια, με τα φουστάνια, με τα κραγιόνα. Δεν πειράζει, τώρα έχουμε άλλο. Εμείς είμαστε στη phase 2 που λένε με τα παιδιά. Αλλά εσείς οι ελεύθεροι πρέπει να το φανταστείτε. Τώρα ξέρεις τι συνειδητοποίησα. Στολίσαν όλοι και χθες πραγματικά καθόμουν όλη μέρα στον καναπέ και απλά κοίταγα το ταβάνι και δεν έκανα τίποτα. Είναι αυτό που. Κάτσε βρε αγάπη μου γλυκά. Θα σου πω, ήθελα λίγο να ρίξω. Επανατροφοδότηση. Επανατροφοδότηση, αλλά σκέφτηκα ότι έπρεπε να έχω στολίσει. Εγώ έχω αισθάνομαι άσχημα τώρα γιατί δεν στολίζει τα προηγούμενα χρόνια. Στολίζω κάθε χρόνο σχεδόν. Υπάρχουν κάποια που δεν στολίζα, η αλήθεια είναι. Απλά κάτι βαριόμουν λιγάκι, όχι κανένα λόγο. Γιατί μετά βαριόμουν να το ξεστόλισμα. Μετά έλεγες φέτος είμαι μόνος, ποιος θα με βοηθήσει. Ας το μόνο να βοηθήσει. Απέναντι από στην άκρη. Τώρα τα κάνει τα δέντρα, είναι ζευγάρι, δεν γίνεται. Είναι όχι, μ' αρέσει δύο. Πάρα πολύ. Και τώρα ξέρετε κάτι, τώρα εδώ πέρα. Αυτή η εκπομπή μου έχει ξυπνήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Να σου ξυπνήσει αυτά που πρέπει, ε! Ναι, μόνο αυτό. Όχι, αλλά κουστάρω πάρα πολύ. Πάντως το κλίμα, μπαίνοντας εδώ μέσα, Δευτέρα πρωί. Όσο Δευτέρα πολύ. Και να λες αυτή την τζαγκάρο Δευτέρα, μπαίνοντας μέσα και βλέπεις αυτό το στούντιο, λες Παναγία μου, ναι. Τι όμορφα που είναι, τι ωραία που είναι η ζωή. Είναι εκπληκτικό. Όσο ωραία μας δείχνει. Στις ειδήσεις δεν είχαμε αυτά, Ελένη. Μετά θα πάρουμε χρόνο. Εννοείται. Δεν τα είχαμε αυτά, Ελένη. Εννοείται. Τόσο μας παίρνει χρόνο να συνηθίσουμε το μετά το όταν ξεστολίζεται. Κατάθλιψη. Του φαίνεται λίγο περίεργο το πλατό. Πάντως θα σας πω κάτι όμως. Κρατάω κάθε χρόνο αυτά τα φωτάκια τα οποία είναι έτσι στη σειρά και τα έχω πάντα. Ή κάπου σε μια γωνίτσα και τα ανάβω. Ή τα έχω πάνω στο τζάκι μόνο μου. Τα βγάζω. Κάνουμε ατμόσφαιρα. Αυτό. Μπράβο. Μη μας πεις άλλα. Τέλος. Ας πάμε. Λαμπάκια και άργυλο. Λαμπάκια και άργυλο. Πάμε να δούμε τι στόλισαν εδώ οι άλλοι. Θυμάστε που σας έλεγα. Γέλασα με την καρδιά της. Θυμάστε λέω που σας έλεγα ότι εμείς το θέμα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο είναι με αυτό το αστέρι. Ποιος θα βάλει το αστέρι. Το βάλε. Εγώ το έβαλα φέτος. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί όλοι ψάχναμε τα αστέρια και εδώ ήταν έτοιμο να πέσουμε σε κλάματα. Και λέω ένα κρύπτο αστέρια, ξαφάνισε το να πούμε τα ψάχνουμε. Τα ψάχναμε, τα ξεχάστηκα γιατί εδώ κάναμε ένα δέντρο υπερθέαμα. Δηλαδή μπήκαμε τόσο στολίδια. Και όταν λίγο είδα και ηρέμησε το σύστημα και άδειασε το σπίτι, είπα, φέρε ένα αστέρι να το βάλουμε, να πούμε ότι το έβαλε ο Άγιος Βασίλης εκεί πάνω, γιατί θα πλακωθούνε και θα χαλάσει η μέρα. Σε σάρες έρχεται 10 φορές ο Άγιος Βασίλης, έρχεται και στο στολισμό, έρχεται φέρνει μετά και τα δώρα, γενικώς έρχεται. Κοίταξε, όταν στολίζουμε συνήθως, αφήνω ένα μικρό δωράκι στο κάθε παιδάκι από κάποιο έτσι με παιχνίδια, τίποτα, έτσι, αυτό το συμβολικό, το τίποτα, το... Για το καλό. Για το καλό. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέλω να μου πείτε. Ρε παιδιά, εσείς πότε τα δίνετε τα δώρα στα παιδιά, την πρωτοχρονιά ή τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα. Εγώ πάλι το κάνω πρώτη χρονιά. Και πάντα μου λέγανε τα παιδιά. Ε, μαμά, τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Τα έφερε τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά εμείς Χριστούγεννα δεν είμαστε εδώ. Ναι, δεν είναι καλύτερα να θα γυρίσουμε να έχει έρθει και ο Άγιος Βασίλης την ώρα του πρωτοχρονιάτικα να τα βρούμε. Δεν φταίει εσύ. Και εγώ πρωτοχρονιά τα έφερα. Έχει βολέψει πρωτοχρονιά. Και εγώ δεν ξέρω. Ναι. Ακούω πολύ περισσότερο τα Χριστούγεννα τα δίνουν. Δεν τα αλλάζω τώρα. Τις δικές μας ηλικίες, τις παιδικές. Νομίζω πρωτοχρονιά τα δίνουμε στην Ελλάδα. Ήταν πάντα έτσι. Εμείς απλώς έχουμε οργανώσει παιδάκια, παρέα, μαμάδες, φίλοι κτλ. Και έρχεται Άγιος Βασίλης, ο οποίος δίνεται κάποιος μπαμπάς, κάποιος θείος, κάποιος νονός. Και δίνεται ο Άγιος Βασίλης και μπαίνει μέσα με όλα τα δώρα που σέρνει. Έχω τους Ιταλούς φέτος, οπότε πρέπει να το κάνουμε Χριστούγεννα. Δυστυχώς, γιατί και εγώ πρωτοχρονιά το είχα, Ελένη. Και μου έχει αλλάξει όλο το σύστημα, το καταλαβαίνεις. Έλα, μωρή, για μια χρονιά. Ναι, βέβαια.